είναι μια μέρα χαράς για όλους όσους έχουν συμβάλει πάνω από 15 χρόνια να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης για το νέο αεροδρόμιο. Τα λόγια αυτά του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Σπίρτση σηματοδοτούν και το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδο στο Ηράκλειο, εκεί όπου σήμερα υπεγράφει σύμβαση παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Δεν υπάρχουν καλύτερες στιγμές από αυτές που αποδεικνύουν ότι οι προσδοκίες των πολιτών πραγματοποιούνται. Και αυτή είναι μια τέτοια στιγμή. Η επόμενη φάση θα είναι η στιγμή που θα εγκαινιαστεί αυτό το αεροδρόμιο, γνωρίζοντας τις δυνατότητες του ελληνικού τεχνικού κόσμου με τον αγώνα που δόθηκε για να ολοκληρωθούν οι αυτοκινητόδρομοι, είμαι βέβαιος, παρότι το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι 5 χρόνια, ότι μπορείτε να το κάνετε σε λιγότερο από 4. Υπερδιπλασιάσαμε τα ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Το 2% του τζίρου είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα έρχεται σε ανταποδοτικά, αν θέλετε, ωφέλη και για το Δήμο Μίνωα Πεδιάδας και για τους όμορους Δήμους. Υπολογίζονται περίπου 184 εκατομμύρια. Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι και παραπάνω. Προχωρήσαμε με βελτίωση των όρων του διαγωνισμού σε πολύ άσχημους καιρούς, σε πολύ άσχημες εποχές, μέσα στην κρίση. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και στελέχη της επενδυτικής κοινοπραξίας που έχει συστήσει ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Όμιλος Τέρνα και ο Ειδικός Κολοσσός GMR Airports Limited, παρουσία του Δημάρχου Ζαχαρία Καλογεράκη και των ερετών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βουλευτών του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων και εκπροσώπων των τουριστικών και παραγωγικών φορέων του τόπου. Με βεβαιότητα, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομής. Ένα έργο που αποδεικνύει πως όταν λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο μπορούν να προκύψουν σημαντικά ωφέλη για ολόκληρη την κοινωνία. Και εδώ οφείλονται ευχαριστίες στον Μανώλη τον Στρατάκη που ως υφυπουργός στην τότε κυβέρνηση προχώρησε για να γίνει το έργο εδώ στο Καστέλι. Για την περιφέρεια Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο δίνει μεγάλη όθηση στον τουρισμό σε ετήσια βάση. Αναβαθμίζει το γεωστρατηγικό ρόλο του νησιού και ταυτόχρονα αποτελεί μια σημαντική επένδυση που θα προσφέρει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε σταθερή και μόνιμη βάση για τα επόμενα χρόνια. Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί σήμερα ένα έργο υποδομής που επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει αναφίβολα τα μέχρι τώρα περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, όπως συμβαίνει εξάλλου σε κάθε μεγάλο έργο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψη των κατοικών της στα πλαίσια των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και παραμένει μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο διεκδίκησης και παρεμβάσεων να αυξήσει τα θετικά και να μειώσει τα αρνητικά από την κατασκευή και λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Δεσμευόμαστε να εκμεταλλευτούμε την πορεία μας στο να παραδώσουμε ένα σύνθετο έργο και να συνεργαστούμε με τους συνεργάτες μας ώστε να παραδώσουμε ένα διάσημο project που θα αντιπροσωπεύει την πολιτική κληρονομιά και ήθος της Ελλάδας. Ένα έργο που θα αυξήσει την τουριστική προορισμό της Κρήτης. Από την τελετή δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες πολιτών που αντιδρούν στην κατασκευή του αεροδρομίου. Ο Υπουργός προσερχόμενος στο Δημαρχείο έγινε δέκτης έντονων αποδοκιμασιών, ωστόσο αργότερα συναντήθηκε με τους διαμαρτυρόμενους ακούγοντας τα επιχειρήματά τους. Άμεση απόσυρση παρέτηση του ελληνικού δημοσίου των αιτήσεων προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος από τα δικόγραφα και επανακατάθεση νέων με δίκαιες τιμές αποκατάστασης. Δεύτερον, μία δικαστική διαδικασία για τον ορισμό τιμής μονάδος για όλα μας τα χτήματα και άμεση καταβολή των αποζημιώσεων προτού ξεκινήσει το έργο. Είναι απαράδεκτο το κράτος να μας παίρνει τις περιουσίες και τις αποζημιώσεις να τις πάρουμε μετά από 3 χρόνια που απαιτούνται να γίνουν ακόμα 30 δικαστήρια. Οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είναι μια από τις κύριες ασχολίες τους και χάνουν αυτή τη στιγμή
τα χωράφια τους, πρέπει να βρούμε λύσεις για να αντικαταστήσουμε αυτή την πρωτογενή παραγωγή που σήμερα θα δοθεί για να γίνει αεροδρόμιο, και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς είμαστε ανοιχτοί για να την υπηρετήσουμε. Εκφράζουμε την πάγια θέση μας, πως για τέτοια μεγάλα έργα υποδομής θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να ικανοποιούνται στο μέτρο του εφικτού οι ανάγκες και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Να διασφαλιστεί παράλληλα ότι οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων που θα απαλωτριωθούν θα αποζημιωθούν με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. Ελπίζω, όπως έχετε δεσμευτεί κύριε Υπουργέ, αλλά και με τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων και των παραβρισκομένων βουλευτών, να βρούμε τη χρυσή τομή και στα πλαίσια που σας έχουμε καταθέσει μια πρόταση που συμφωνεί με την πρόταση των κατοίκων, ώστε τουλάχιστον να έχουν την δυνατότητα με βάση τους ύψους της αποζημίωσης να αντικαταστήσουν άμεσα τις περιουσίες τους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε γνωστό πως πρόθεση του Υπουργείου είναι ο Δήμαρχος Μηνώ Απεδιάδος να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου αεροδρομίου, ενώ δεσμεύτηκε και για την υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου της περιοχής. Παράλληλα, ο κ. Πίρτζης αναφέρθηκε στις προβλέψεις που έχουν ενταχθεί στην υπογεγραμμένη σύμβαση και αφορούν στις οδικές συνδέσεις του αεροδρομίου με τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης 8 χιλιόμετρων, καθώς και στην οδική σύνδεση με την Νότια Κρήτη απόστασης 6 χιλιόμετρων. Από τη σημερινή τελετή δεν έλειψαν βεβαίως και οι αναφορές για τον βόρειο άξονα Κρήτης. Θέλω να δώσουμε το επόμενο ραντεβού μας, όχι στα εγγένεια της Μεσαράς, που και εκεί θα βρεθούμε, στο δρόμο της Μεσαράς, όλοι μαζί, στην υπογραφή των συμβάσεων του βόρειο άξονα Κρήτης, ότι τα έργα, οι δημόσιες υποδομές, δεν ανήκουν σε κανέναν υπουργό, περιφερειάρχη, κυβέρνηση ή δήμαρχο. Ανήκουν στον ελληνικό λαό που τα πληρώνει και τα χρησιμοποιεί. Και εμείς κρινόμαστε από τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την υπηρεσία αυτού του λαού για να υλοποιούμε αυτές τις υποδομές. Παράλληλα, βέβαια, περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, το άλλο μεγάλο αναπτυξιακό έργο του νησιού, που δεν είναι άλλο από το βόρειο δικό άξονα του νησιού μαζί με τους κάθετους. Να σημειωθεί πως το έργο του αεροδρομίου αρχίζει να μπαίνει σε τροχιά μετά από 16 χρόνια και μετά από εξαγγελίες πολλών υπουργών και πολλών άγωνων διαδικασιών.